σήμερα μαζευτήκαμε εδώ στη Γαδίτσα οι αγρότες ηχθειοτρόφοι από την Ελληνική Σαλία και όχι μόνο, ακόμα και απλοί πολίτες που φύγονται από την ενέργεια και από τις πλημμύρες. Τα αιτήματα σήμερα που βάζουμε στο τραπέζι προς την κυβέρνηση είναι δύο βασικά αιτήματα. Ένα έχει να κάνει με την ενέργεια, με τη σημερινή κατάσταση που υπάρχει στην ενέργεια και τα τιμολόγια που έχουν στους αγρότες έχουν πάθει κεφαλικό. Έχουν γίνει το 500 αγίτες χιλιάδες. Δηλαδή είναι ώρα επί 6 και επί 5 η τιμή. Με αυτή τη λογική πλέον δεν μπορούμε να παράγουμε. Ούτε να παράγουμε, αλλά ούτε και να μείνουμε στα χωριά μας για να δώσουμε ζωντάνια στην Ήπειρο. Όλα αυτά συμπαρασύρουν τόσο τις ζωοτροφές, το πότισμα, θα έλεγα το καλοκαίρι με τους αγρότες. Ένα δεύτερο κομμάτι που υπάρχει στην καθίστηση σήμερα είναι με τις πλημμύρες. Περάσαμε 1,5 χρόνο από τον Ιαννό, γίναν πολλές καταστροφές στον αγροτικό κόσμο, στους φτηνοτρόφους και ακόμη δεν είδαμε πολλά πράγματα να αποζημιώσει. Κάθε φορά που στην Καρδίτσα αρχίζει να βρέχει, όλοι οι αγρότες και οι φτηνοτρόφοι, και όχι μόνο, ζουν με το φόβο και την ένταση ότι πάλι θα καταστραφούμε από τις πλημμύρες. Και αυτό έγινε και προχθές που έγινε πάλι με το Ιαννό. Πολλές μονάδες στην περιοχή μας καταστραφήκαν από το νερό. Είναι το αυτονόητο που ζητάμε, είναι να ανοίξουν τα κανάλια, τα ποτάμια και να υπάρχει ροή από τα βουνά, από τον κάμπο, το νερό, το βρόχυρο να πάει προς τη θάλασσα. Απλά πράγματα ζητάμε από την πολιτεία, τα αυτονόητα και τίποτα. Thank you.